Κάθε βράδυ στο Ουκρανικό και στο Ρωσικό Γενικό Επιτελείο δύο στρατηγοί διαγράφουν από ένα τάγμα από τις καταστάσεις. Είναι σαν να εξαφανίζονται μονομιάς 10 κοπιά των ορεινών αγράφων. Τα Ρώσικα και τα Ουκρανικά στρατεύματα μάχονται για εδάφη ιδιαίτερης γεωπολιτικής αξίας και στρατηγικής σημασίας για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων μεταφοράς ενέργειας. Ακόμα και τα μικρά παιδιά καταλαβαίνουν ότι ο πόλεμος δεν γίνεται για την προάσπιση της αδελφικής αγκαιρεότητας της Ουκρανίας ή για την εκδίωξη των φιλοναζιστών του Κιέβου, όπως ισχυρίζονται οι πρωταγωνιστές του, αλλά για τα αντιτιθέμενα καπιταλιστικά συμφέροντα. Γι' αυτό και οι μικροί δεν μετράνε στη σούμα του πολέμου, ούτε οι τραυματίες, οι ευμάλωτοι και οι πρόσφυγες που πορεύονται στο άκρος. Καταστάσεις και εικόνες τόσο γνώριμες όσο και 100 χρόνια πριν. Η Σμύρνη να φλέγεται, ο άμαχος πληθυσμός να σφαγιάζεται, οι καραβιές των προσφύγων, τα χαμόσπιτα στις προσφυγικές παρακοπόλεις. Η επανάληψη δεν είναι τυχαία. Ο υπεργαλιστικός πόλεμος και η προσφυγιά δεν αποτελούν εξαιρέσεις, αλλά τον κανόνα του σύγχρονου καπιταλισμού, που παρά την οικονομική του ανάπτυξη σαπίζει. Είναι εξάλλου να αποβεί κανείς πως ένα σύστημα που βασίζεται στην εκμετάλλευση των πολλών από τους λίγους, στο διαρκές, ανισόπιτο και με κάθε θυσία κυνήγι του μέγιστου κέρδους, φτάνει τελικά ως τον πόλεμο για τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Κι όμως, αυτή η αυτονόητη σύνδεση λείπει εντελώς και όχι τυχαία από τη διαχρονικά κυρίαρχη εξιστόρηση των γεγονότων της Μικροασιατικής Εκστρατείας και Καταστροφής, καθώς και από τις φετινές δηλώσεις και τα αφιερώματα. Όπως λείπει και το ερώτημα, γιατί συνέβησαν όσα συνέβησαν, και το ακόμα πιο κρίσιμο, υπήρχε τελικά άλλος δρόμος για τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στις πάνω από 5.000 μαρτυρίες προσφύγων που φυλάσσονται στο Κέντρο Μικροασιατικών Σπουδών, οι αναμνήσεις τους για τις προπολεμικές μέρες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καταγράφουν την αρμονική συμβίωση των ανθρώπων του Μόχθου, χριστιανών, μουσουλμάνων, Εβραίων και άλλων, που μοιράζονταν γιορτές και λύπες, τις αγωνίες της επιβίωσης και τις ελπίδες για το μέλλον. Παράλληλα στις αρχές του περασμένου αιώνα, οι Έλληνες έμποροι, βιομήχανοι και τραπεζίτες, με λίγα λόγια οι Έλληνες καπιταλιστές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς και οι Αρμένοι ομολογοί τους έκαναν χρυσές δουλειές. 8 στα 10 εργοστάσια με πάνω από 10 εργάτες άνοιγαν σε χριστιανούς κεφαλαιούχους, ενώ οι περιβόοι και τραπεζίτες του Γαλατά, κυρίως Έλληνες, Αρμένοι και Εβραίοι, ήταν πιστωτές του Οθωμανικού κράτους. Όμως η επέλαση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής διέβρινε αντικειμενικά την αναντιστοιχεία ανάμεσα στην οικονομική βάση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το παλιό πρωταρχικό της επικοδόμημα. Ως αποτέλεσμα το 1908 το κίνημα των Νεοτουρκών ανέτρεψε τον Σουλτάνο, επιδιώκοντας να μετατρέψει την παραπέμπουσα αυτοκρατορία σε σύγχρονο πολυεθνωτικό καπιταλιστικό κράτος, κοινωνική βάση στήριξης του οποίου θεωρούσαν οι Νεότουρκοι αρχικά και τις αλλοεθνείς αστικές τάξεις. Σύντομοι οι Βαλκανικοί πόλεμοι απέδειξαν τον τοπικό του εγχειρήματος, αφού τα καπιταλιστικά κράτη των Βαλκανίων επιδόθηκαν σε έναν αγώνα ζωής και θανάτου για τη διεκδίκηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων εδαφών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αγώνα που στήχησε το μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού της τμήματος. Πλέον οι Νεότουρκοι θεώρησαν ότι η συγκρότηση τους δικούς τους έθνους κράτους περνούσε μέσα από τη συντριβή των αλλοεθνών αστικών τάξεων και πληθυσμών. Ακολούθησε ο πρώτος παγκόσμιος υπεριαλιστικός πόλεμος, οπότε οι προηγούμενες αντιθέσεις περιπλέκτηκαν με αυτές των αντίπαλων υπεριαλιστικών συμμαχιών, της ΑΝΤΑΤ και των κεντρικών δυνάμεων, επιταχύνοντας τραγικές εξελίξεις. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία συντάχθηκε με τις κεντρικές δυνάμεις, γι' αυτό και τα κράτη της ΑΝΤΑΤ μοίρασαν και ξαναμοίρασαν σε κρυφά και φανερά παζάρια, διπλωματικές συμφωνίες και πρωτόκολλα τα εδάφη της που θα έπαιρναν να νικούσαν. Κύριοι ανταγωνιστές στην περιοχή ήταν η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, όμως αξιώσεις είχαν και η Ιταλία, η Τσαρική Ρωσία. Την ίδια περίοδο, οι ελληνικές αστικές πολιτικές δυνάμεις διχοτομήθηκαν. Διαφωνόταν για την επιλογή υπεριαλιστικής συμμαχίας, αλλά συμφωνώντας στο στόχο της αποκόμισης των μεγαλύτερων κερδών από το πόλεμο. Έπειτα από περίοδο δραστικών συγκρούσεων και πολεμικών επεμβάσεων και των δύο υπεριαλιστικών συμμαχιών, οδήγησαν σε νέες τραγωδίες, νίκησε η Βενιζελική Παράταξη.
ως αποτέλεσμα το αστικό κράτος συστρατεύτηκε με την Αντά, προσδοκώντας επέκταση στην περιοχή της Μικράς Ασίας, ακόμη και έναντι εδαφικών ανταλλαγμάτων και περιπλέκοντας φυσικά το κουβάρι των ανταγωνισμών στην περιοχή. Λίγο αργότερα, η επιτυχία της μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης οδήγησε σε εγκατάλειψη των τσαρικών αξιώσεων στα Οθωμανικά εδάφη. Αλλά ταυτόχρονα αύξησε τη γεωπολιτική αξία αυτών των εδαφών που συνόδευαν με αυτά του νεαρού ελκατικού κράτους, τη στιγμή μάλιστα που τα καπιταλιστικά κράτη επιδίωκαν την ανατροπή της σοβιετικής εξουσίας. Μετά τον πόλεμο, η σχεδιαζόμενη επέμβαση, η υπεριαλιστική επέμβαση, θεωρήθηκε ιδανική ευκαιρία από την κυβέρνηση Βενιζέλου, προκειμένου να αναπληρωθεί το κενό από την καθυστερημένη εμπλοκή στον πόλεμο και κατά συνέπεια να αναβαθμιστεί η θέση του καπιταλιστικού κράτους στα μεταπολεμικά μπαζάρια για το μοίρασμα της υπεριαλιστικής βίας. Έτσι, τα ελληνικά στρατεύματα συμμετείχαν στην υπεριαλιστική εκστρατεία στην Ουκρανία και παρά τις πανολευθερίες που υπέστησαν, ο Βενιζέλος τους απέθυνε θερμό χαιρετισμό γιατί άνοιξαν το γεμάτο από αγκάθια δρόμο προς τη Σμύρνη. Πράγματι, το Μάιο του 1919 η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλοντας να αναγκαιτήσουν και τις ιταλικές επιδιώξεις στη Μεσόγειο, επέτρεψαν στα ελληνικά στρατεύματα να καταλάβουν την περιοχή της Σμύρνης, παρότι αυτή είχε αρχικά επιμεριστεί στην Ιταλία. Φυσικά εξ αρχής αντίθετη ήταν η Ιταλία, ενώ η Γαλλία που συνένεσε σε πρώτη φάση δεν επιθυμούσε τον υπερβολικό κατακαιρματισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αφού ήταν ο μεγαλύτερος προπολεμικός πιστωτής της και επίσης αντιμετώπισε τα ελληνικά συμφέροντα ως προέκταση των αντίπαλων της Βρετανικών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η εγχώρια καπιταλιστική εξουσία δικαιολόγησε προπαγανδιστικά τον έλεγχο της Σμύρνης στην ισχυρή παρουσία ελληνικών πληθυσμών. Μπορεί οι ελληνικοί πληθυσμοί να μην πλειοψηφούσαν ούτε στη Σμύρνη ούτε στην Ανατολική Θράκη που επίσης προσαρτήθηκε, αλλά στην περιοχή της Σμύρνης παραγόταν το 30% του Οθωμανικού ΑΕΠ, ενώ τα εδάφη της Ανατολικής Θράκης εξασφάλισαν πρόσβαση στον έλεγχο των στενών του Βοσφόρου. Η υποκρισία των διακηρύξεων περί απελευθέρωση των αλήτρων των αδελφών φανερώθηκε και από το ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν απέτυχε την προσάρτηση περιοχών με σαφή πλειοψηφία ελληνικών πληθυσμών όπως τα Δωδεκάνησα ή η Κύπρος που βεβαίως τότε αποτελούσε Βρετανική αποικία. Η παρουσία του ελληνικού στρατού επικυρώθηκε με τη συνθήκη των Σευρών. Ωστόσο, σύντομα οι αποφάσεις των ηγετών βρέθηκαν αντιμέτωπες με την αντίσταση της τουρκικής αστικής τάξης που άρχισε να ανασυγκροτεί τις ένοπλες δυνάμεις της. Παράλληλα, οι δυνάμεις του Κεμάλ άρχισαν να δέχονται τη βοήθεια της σοβιετικής εξουσίας, που τα σώθαν υπέρ της ειρήνης φοβής προσαρτήσεις, υπέρ των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων που αμφισβητούσαν τις υπεριαλιστικές συμφωνίες και ενάντια στις δυνάμεις της Αντάτ, οι οποίες όχι μόνο επιχειρούσαν να την ανατρέψουν, αλλά και να μετατρέψουν το Οθωμανικά εδάφιση και προεκειοχωρημένο εμφυλάκιο της επίθεσής τους. Στη νέα κατάσταση, είτε θα έπρεπε να περιοριστούν οι εδαφικές απαιτήσεις των ηγητών, είτε να επιβληθούν με πόλεμο. Το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο στις 20 Απριλίου 1920 επέλεξε το δεύτερο και παραχώρησε στον ελληνικό στρατό την προτεραιότητα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, βέβαια, το Συμβούλιο δέχτηκε πως οι διαθέσιμες συμμαχικές στρατιωτικές δυνάμεις δεν επαρκούσαν για την ταυτόχρονη επιβολή των όρων των Σευρών και για την προστασία των μειονοτήτων. Οπότε, με τη σύμφωνη γνώμη και του Βενιζέλου, αποφάσισε να αφήσουν απροστάτευτες τις μειονότητες, ανάμεσα στις οποίες φυσικά βρίσκονταν οι Αγμένοι, οι Πόντιοι και άλλοι. Έτσι, άνοιξε ο δρόμος για την προέλαση των ελληνικών στρατευμάτων σε εδάφη χωρίς παρουσία ελληνικών πληθυσμών, όπου προχώρησαν σε αγριότητες εναντίον των ντόπιων, σύμφωνα με όλα τα απομνημονεύματα των στρατιωτών. Αυτές αποδείχθηκαν και ο καλύτερος στρατολόγος των δυνάμεων του Κεμάλ, που πλέον στρεφόταν στη σφαγή των απροστάτευτων μειονοτήτων. Και στις δύο περιπτώσεις θύματα ήταν οι εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Η εκστρατεία ξεκίνησε με την πενιζελική παράταξη στο τιμόνι της διακυβέρνησης και συνεχίστηκε με την φιλοβασιλική Ηνωμένη Αντιπολίτευση μετά τις εκλογές του 1920 και παρότι η τελευταία επικράτησε υπονοώντας τον τερματισμό του πολέμου. Στην αστική ιστοριογραφία συχνά υποστηρίζονται ότι η αλλαγή κυβέρνησης και η επιστροφή του βασιλιά επέδωσαν καθαριστικά στην αρνητική εξέλιξη της εκστρατείας.
Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αξιοποιήθηκαν ως πρόσχημα για την αλλαγή της στάσης απέναντι στο Κεμάλ, ειδικά από τη Γαλλία, αλλά δεν ήταν η αιτία της. Όπως υποστήριξε εξάλλου ο Βρετανός Πρωθυπουργός Λόιντ Τζόρτζ, κανείς βασιλιάς της Ελλάδας δεν μπορούσε να επηρεάσει οτιδήποτε πλουσιώδες. Η πολιτική των καπιταλιστικών κρατών μπορούσε μόνο να τον ανατραπεί από την αντίδραση των εργατικών λαϊκών μαζών. Ήδη το φθινόπωρο του 1918, υπό την επίδραση των σφαγών του πολέμου και της νικηφόρας Οκτωβριανής Επανάστασης, η δραστηριότητα των σοσιαλιστικών οργανώσεων και ομίλων κορυφώθηκε με τη συγκρότηση της ΓΕΣΕΑ και τη δημιουργία του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας. Το Νεαρό Κόμμα της Εργατικής Τάξης εναντιώθηκε στη συμμετοχή του ελληνικού στρατού στην υπεργαλιστική εκστρατεία στην Ουκρανία και αποκαλύπτοντας το χαρακτήρα της μικροασιατικής εκστρατείας βρέθηκε αντιμέτωπο με το εθνικιστικό σοπινιστικό παραδείγμα από τη Συνόδευση. Με προσανατολισμό τη συναδέλφωση των Ελλήνων και Τούρκων εργατών και αγροτών ενάντια στις καπιταλιστικές τους εξουσίες, το ΣΕΚΕ πρωτοστάτησε στην οργάνωση του αγώνα για την ικανοποίηση των άμεσων αναγκών των εργατικών λαϊκών δυνάμεων και των στρατιωτών και τον τερματισμό του πολέμου. Παρά την εκτεταμένη κρατική τρομοκρατία σε καιρό μάλιστα υπεργαλιστικού πολέμου, οι θέσεις του ΣΕΚΕ βρήκαν έφορο έδαφος ανάπτυξης αφού οι εργατικές λαϊκές δυνάμεις, βρισκόμενες σε κλιμακωτός πολέμου σχεδόν μία εφταετία, αντιμετώπιζαν πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες τη φτώχεια, την πείνα και την εξαφλίωση. Τη στιγμή που οι εφοπλιστές διπλασίαζαν τους στόλους τους, η τιμή των βασικών αγαθών κάλπαζε και η υποφορολογία αυξανόταν. Η επιστράτευση των εργατών οδηγούσε μικρά παιδιά στη βιοπάλη, ενώ τα κτήματα των αγροτών έμεναν ακαλλιέργητα ή γίνονταν βογά των ορέξεων των μεγαλοκτηματιών, των τοποκλήφων και των τραπεζών. Όσοι κυκλούσαν από το μέτωπο ανάπηροι και τραυματίες βρίσκονταν αντιμέτωποι με την εγκατάλειψη του καπιταλιστικού κράτους και κατέληγαν πένικες στους δρόμους των μεγάλων αστικών κέντρων. Άλλοι πάλι δεν γυρνούσαν ποτέ, παρά μόνο ως αναφορά σε ένα συλληπιτήριο γράμμα του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Καθημερινά αποδεικνύονταν ότι τα μεγαλεπίβολα αστικά οράματα αποτελούσαν τον εφιάλτη των εργατικών λαϊκών δυνάμεων. Γι' αυτό και στις εκλογές του 1920 αυτές πίστεψαν στις κάλπικες υποσχέσεις της αντιβενιζελικής παράταξης για αποστράτευση και ειρήνη. Όπως όμως αποδεικνύεται διαχρονικά, όταν η θέληση των εργατικών λαϊκών δυνάμεων να καταδικάσουν την ασκούμενη πολιτική εγκλωβίζεται στην ανάδειξη της αντίπαλης αστικής πολιτικής παράταξης, συνεισφέρει στην ανανέωση και την ενίσχυση της καπιταλιστικής πολιτικής με καταστροφικές συνέπειες. Εξάλλου, οι αστικές πολιτικές παρατάξεις μπορούν να προσαρμόζουν τη ρητορική τους στις λαϊκές ανησυχίες, διατηρώντας ανώθετο τον ταξικό προσανατολισμό της πολιτικής τους. Χαρακτηριστικά για αυτή την περίοδο, ο Βενιζέλος που προώθησε το σύνθημα της Ελλάδας των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών, πρωτοστάτησε αργότερα συμφωνίες ειρήνης με τον Νονού, ενώ το 1934 πρότεινε τον Κεμάλ για τον Νόμπελ ειρήνης. Από την άλλη, η φιλοβασιλική παράταξη που στα χρόνια του πολέμου στήθησε την ουδετερότητα και μετά από αυτόν μιλούσε για τη μικρά αλλά έτοιμο Ελλάδα, ήταν αυτή που συνέχισε την κρασιατική εκστρατεία. Όμως όταν οι φιλοβασιλικοί που είχαν μειωμένη δυνατότητα επίδρασης στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και επομένως χειραγώγησης των εργατικών λαϊκών δυνάμεων, πραγματοποίησαν στροφή 180 μοιρών και κήρυξαν γενική επιστράτευση, το αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στην Ελλάδα του κεφαλαίου και αυτή των εργατικών λαϊκών δυνάμεων έγινε περισσότερο γραπτό. Στη διάρκεια του 1921 άρχισαν να εμφανίζονται σημάδια αποσταθεροποίησης της αστικής εξουσίας. Έως το καλοκαίρι, οι εργατικές απεργίες υιοθέτησαν και πολιτικά αιτήματα. Σημειώθηκαν περιστατικά σύγκρουσης των απεργών με τις δυνάμεις της καταστολής, αλλά και συναδέλφωσής τους με τους επιστρατευμένους. Το καλοκαίρι του 1921 η αγροτική εξέγερση στη Θεσσαλία καταστάθηκε από το στρατό, ο οποίος την ίδια στιγμή συνταγασόταν από την υποταξία και την ανυποταξία. Την ίδια περίοδο ριζοσπαστικοποιήθηκαν οι ενώσεις των τραυματιών και των θυμάτων πολέμου, των χειρών και των ορφανών. Στο μέτωπο, η θρύπη του πολέμου και οι απώλειες συμπληρώνονταν από τις άθλιες συνθήκες σύγκρισης και την κατομεταχείριση των στρατιωτών, τονώνοντας τις αντιπολεμικές διαθέσεις των στρατευμένων, ενώ δεν έλειψαν και οι περιορισμένες βέβαια περιπτώσεις αυταρχίας. Εξάλλου, οι επιχειρήσεις για την κατάληψη της άγκυρας
δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και πολλοί σχέσεις ανάμεσα στην τουρκική αστική τάξη και τη σοβιετική εξουσία είχαν διαταραχθεί εξαιτίας των τουρκικών διώξεων εναντίον του εργατικού λαϊκού κινήματος και των μειονοτήτων και της περιορισμένης σοβιετικής βοήθειας, όμως η Ιταλία αρχικά και στη συνέχεια η Γαλλία προσέγγισαν τον Κεμάλ ώστε να κατοχυρώσουν τα συμφέροντά τους στην περιοχή και να βγουν ένα στιβαρό αντίπαλο στη νεαρή σοβιετική εξουσία. Ταυτόχρονα η Βρετανία ήταν έτοιμη να προσαρμοστεί στον εξελισσόμενο σχετισμό δυνάμεων. Ως αποτέλεσμα, η αντεπίθεση του Κεμάλ μπορούσε πλέον να υπολογίσει σε ευνοϊκότερο διεθνές περιβάλλον και στα σύγχρονα γαλλικά και ιταλικά όπλα, ενώ η ελληνική αστική τάξη βρέθηκε μπροστά στο κίνδυνο η στρατιωτική ήττα να κλιμακώσει την εργατική λαϊκή δυσαρέσκεια. Γι' αυτό και αντέδρασε άμεσα, έχοντας διδαχθεί από την Οκτωβριανή Επανάσταση και τις άλλες εργατικές επαναστάσεις και εξεγέρσεις περίοδου και προχώρησε σε ένα όργιο καταστολής εναντίον του εργατικού λαϊκού και του κομμουνιστικού κινήματος. Η αποσάφρωση των οργανώσεων του ΣΕΚ από την καταστολή και την γενική επιστράτευση, σε συνδυασμό με την γενικότερη υποχώρηση της επαναστατικής θύελλας που είχε ξεσηκώσει η Οκτωβριανή Επανάσταση και με την πολιτική και οργανωτική ανωδημότητα του νεαρού κόμματος, το οδήγησαν στη ρεφορμιστική υποχώρηση και στην εγκατάλειψη του στόχου ανατροπής της καπιταλιστικής εξουσίας. Το γεγονός αυτό φρέναγε την περαιτέρω γενίκευση των αιστείων αντίστασης, καθώς και το βάθμα της ριζοσπαστικοποίησής τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε αντίθετη περίπτωση θα διαμαρτυρόταν απαραίτητα η όρη επαναστατικής κατάστασης και πολύ περισσότερο ότι θα οδηγούμαστε στο ξέσπασμα ή και στην επιτυχία μιας σοσιαλιστικής επανάστασης. Αυτό που επισημαίνουμε είναι ότι στην εξέλιξη της ταξικής πάλης από ένα σημείο και πέρα, μόνο η επαναστατική στρατηγική και η σχεδιασμένη και οργανωμένη επαναστατική δράση του υποκειμενικού παράγοντα μπορεί να αξιοποιήσει τις όποιες ρογμές της καπιταλιστικής εξουσίας για να διαμορφώσει εκείνη την κοινωνικοταξική συμμαχία που θα επιδιώξει την ανατροφή της. Στις τότε συνθήκες, η καπιταλιστική εξουσία κατάφερε να ξεπεράσει τους κλειδονισμούς, φορτώνοντας τα σπασμένα της καταστροφής σε λίγους ηθήνοντες βασιλικής παράταξης. Αυτός και εκτέλεσε με συνοπτικές διαδικασίες στο πλαίσιο και των ενδοαστικών αντιθέσεων, αλλά και προκειμένου να κατευνάσει τη λαϊκή οργή και να εξαγνίσει την καπιταλιστική εξουσία. Από την άλλη, η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, μετά τη φρίκη του υπεριαλιστικού πολέμου, ήταν αντιμέτωποι με την βαρβαρότητα της υπεριαλιστικής ειρήνης και πρώτη από όλους οι πρόσφυγες. Η αστική εξουσία φοβήθηκε ότι ο ερχομός τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένη κοινωνική αναταραχή. Γι' αυτό και τις παραμονές της καταστροφής ψήφισε νόμο που προέβλεπε βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους εισέρχονταν χωρίς θεωρημένα διαβατήρια και σε όσους τους διευκόλυνε. Όσοι διασώθηκαν, στιβάχθηκαν στα περιβόητα λιμοκαθαρτήρια στη Μακρόνισσο, στην Καλαμαριά και αλλού, όπου κατά χιλιάδες έχασαν τη ζωή τους από την πείνα, τις αρρώστιες και τις κακουχίες, πριν καλά-καλά πατήσουν το πόδι τους στις νέες τους πατρίδες. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσαν οι καπιταλιστές πρόσφυγες, αυτοί κατέχοντας ευρωπαϊκά διαβατήρια και διαθέτοντας την απαραίτητη πληροφόρηση, είχαν φύγει γέρος από τη Μικρά Ασία, εγκαταστάθηκαν σε ευρύπορους συνοικισμούς και έλαβαν δάνεια για να ξαναρχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, εκμεταλλευόμενοι τους φτωχούς πρόσφυγες. Συνολικότερα, βέβαια, η ελληνική αστική τάξη που ευθυνόταν για την κατάρτιση των προσφύγων είδε στην εξαθλίωσή τους μια νέα ευκαιρία πολιτισμού. Δίπλα στους προσφυγικούς συνοικισμούς ξεφύτρωσαν βιοτεχνίες και βιομηχανίες που έσπευσαν να αξιοποιήσουν το φτηνό, ιδιαίτερα ευάλωτο λόγω των άμεσων βιωτικών του αναγκών και συνδικαλιστικά οργάνωτο εργατικό δυναμικό. Επίσης, χρησιμοποίησαν τους πρόσφυγες για να χτυπήσουν τις λιγοστές κατακτήσεις της εργατικής τάξης, να σπάσουν απεργίες, να ρίξουν τα μεροκάματα. Ταυτόχρονα καλλιέργησαν το ρατσιστικό μίσος στη λογική του Γέννη και Βασίλευε. Ο φιλοβασιλικός κύριος αστικός τύπος εκτόξευε καθημερινά μύδους κατά των προσφύγων. Την ίδια ώρα οι βενιζελικοί πολιτικοί αναγορεύονταν υποκριτικά ως προστάτες τους και οι βενιζελικοί στρατιωτικοί τους στρατολογούσαν σε παραστρατιωτικές οργανώσεις για να χτυπήσουν το εργατικό, λαϊκό και κομμουνιστικό κίνημα. Βλέπετε, όσο περισσότερο διαιρεμένες και για μεγαλύτερο διάστημα θα παρέμεναν οι εργατικές λαϊκές δυνάμεις, τόσο περισσότερο ασφαλής θα ήταν η καπιταλιστική εξουσία και εξασφαλισμένα τα διωγούμενα κέρδη των καπιταλιστών.
Γι' αυτό το ΣΕΚΕ, έπειτα από την κατάγραψη του μετόχου, με τη συμβολή των κομμουνιστών στρατιών που επέστρεψαν, αποκατέστησε τον επαναστατικό του χαρακτήρα, εντάχθηκε στην κομμουνιστική διεθνή, μετονομάστηκε σε κουκουέ και προσπάθησε να παρέμβει στους πρόσφυγες, να τους συνδέσει με τον τόπιο εργατικό και αγροτικό κίνημα, να οργανώσει την κοινή πάλι υποστηρίζοντας ότι στον κόσμο των καπιταλιστών η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα στο σύνολό τους είναι πάντα οι ξένοι. Έως το 1925 οι ολιγάρχοι πυρήνες του ΚΚΕ είχαν συσταθεί σε μια σειρά προσφυγικού συνοικισμού της Αθήνας, του Περιά και της Θεσσαλονίκης. Μεγαλύτερη ήταν η πρόοδος στα καπιταλιστικά κέντρα του Βορρά. Αυτή η βασανιστική προσπάθεια να σφυριλατηθεί η ενότητα γηγενών και προσφύγων ήταν αυτή που αποτέλεσε τη βάση της μαζικής ένταξης των προσφύγων στα συνδικάτα, των νέων μεγάλων εργατικών αγώνων του Μεσοπολέμου, τη βάση για να μετατραπούν στη συνέχεια οι προσφυγογειτονίες σε κάστρα της αμυντικής αντίστασης και σε αιμοδότες του Δημοκρατικού Στρατού. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η συγκυρία το έφερε και η εκατοστή επέτειος Μικρασιατικής Εκστρατείας συμπέφτει με τη διεξαγωγή μιας νέας υπεριαλιστικής σύγκρουσης ανάμεσα στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία αποτελεί βέβαια μέρος του γενικότερου ανταγωνισμού δύο αντίπαλων υπεριαλιστικών στρατοπέδων, του Ευρωαμερικάνικου, με επικεφαλή τη ΣΥΠΑ, τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια, και του Ευρωασιατικού, με επικεφαλή την Κίνα και τη Ρωσική Ομοσπονδία, με τις όποιες εσωτερικές διαφοροποιήσεις από την άλλη. Η όξυνση των ενδοϊπεριαλιστικών αντιθέσεων και η πιθανότητα γενίκευσης των συγκρούσεων καθιστά ιδιαίτερα επίκαιρα τα διδάγματα που προσφέρει η ιστορική μελέτη της περίοδου. Αντί επιλόγου λοιπόν, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε αυτά. Οι ενδοϊπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου καπιταλισμού. Οι πολεμικές ανθρωποθυσίες στον κομμό του καπιταλιστικού κέρδους είναι η προέκταση της ταξικής εκμετάλλευσης στον καιρό της ειρήνης. Γι' αυτό και οι λαοί με ηγετική δύναμη την εργατική τάξη σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να στοιχίζονται με την αστική του τάξη, να εμπιστεύονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τους πολιτικούς εκφραστές και τις κυβερνήσεις τους, τη συμμαχία τους με τη μια ή την άλλη περιαλιστική συμμαχία, τα επιθετικά ή και τα αμυντικά τους σχέδια, τα οποία άμεσα ή μεσοπρόθεσμα είναι πάντα σε βάρος των λαών. Ο πόλεμος των καπιταλιστών είτε ως επίθεση είτε ως άμυνα έχει πάντα θύματα τους λαούς, άμεσα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και μέσω της φτώχειας που φέρνει ως καταστροφή, ως προσφυγιά, ως πολεμική δαπάνη, ως αποτέλεσμα του οικονομικού πολέμου που βιώνουμε και σήμερα. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει δίκαιο ως πόλεμος από τη σκοπιά των αστικών τάξεων, ούτε και εθνική ενότητα επειδή υπάρχει απλά κοινή γλώσσα και κοινά σύνορα. Μόνο οι εργατικές λαϊκές δυνάμεις διεξάγουν δίκαιο πόλεμο όταν αγωνίζονται ενάντια στη ξενική επέμβαση και κατοχή, δίχως να υποτάσσονται όμως την αστική τάξη και τους συμμάχους της, που προστατεύουν τη δική τους πατρίδα, δηλαδή την ιδιοκτησία τους στα μέσα παραγωγής. Και ιδίως όταν παλεύουν για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας, που γεννά την ταξική εκμετάλλευση και τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Γι' αυτό και οι εργατικές λαϊκές δυνάμεις πρέπει να διακατέχονται από επαγρύπνηση και ετοιμότητα για να συγκροτήσουν τη δική τους άμυνα και αντεπίθεση. Καθήκον βέβαια που σε καθοδηγητικό επίπεδο καλείται να υπομειστεί κυρίως το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η οργάνωση του λαού σε αυτή την κατεύθυνση στρέφεται ενάντια και στην ξένη και στη δική του αστική τάξη. Αφορά και τα μεστόπισθεν και τις στρατευμένες δυνάμεις. Είναι καθήκον που δεν πρέπει να προσπεραστεί στο όνομα των έκτακτων συνθήκων του πολέμου, αλλά αντίθετα ευνοείται από αυτές τις συνθήκες. Βέβαια, πολλοί καλοκουβέρετα ρωτούν πώς μπορεί ο λαϊκός παράγοντας να οργανωθεί αυτοτελώς, πού θα βρει τα απαραίτητα υλικά μέσα, την τεχνογνωσία κτλ. Οι ίδιες οι αντιφάσεις του υπεριαλιστικού πολέμου, οι συνέπειες του, η καταστροφική δίνη του, είναι που προκαλούν τις αντιδράσεις ακόμα και στην κλίμακα της στρατιωτικής διοίκησης. Αυτό συνέβη στα χρόνια της Μικρασιατικής Εκστρατείας και πολύ περισσότερο αργότερα στα χρόνια της Αμυντικής Αντίστασης. Ένα άλλο ζήτημα που συμβάλλει στην παθητική στάση των εργατικών λαϊκών δυνάμεων είναι ο εκάστοτε συσχετισμός υπέρ της καπιταλιστικής εξουσίας που φαίνεται συμπαγής, αίτητη, πολύ περισσότερο στις σημερινές συνθήκες ύπαρξης του ΝΑΤΟ και των στρατιωτικών βάσεων.
Αυτή η κατάσταση γεννά την ιτοπάθεια, είτε και την αίσθηση ασφάλειας απέναντι σε εξωτερικούς εχθρούς, όπως εξάλλου προπαγανδίζουν καθημερινά και τα αστικά επιτελεία. Όσον αφορά την ασφάλεια, πρόκειται για ουτοπία. Η ιστορία της μικρασιατικής στρατείας, αν δείχνει κάτι, δείχνει περίτρανα ότι η αφαιρεγγιότητα των πιο ισχυρών καπιταλιστικών κρατών στις συμφωνίες τους με τα λιγότερο ισχυρά είναι στοιχείο των εντοϊπεριαλιστικών αντιθέσεων που διέπονται από την αρχή ο θάνατός σου η ζωή μου. Οι ισχυρότεροι έχουν το πλεονέκτημα σε νέες κινήσεις, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει και στην εγκατάλειψη των ασθενέστερων συμμάχων τους. Έτσι έγινε στην μικρασιατική εκστρατεία. Το ίδιο συνέβη δεκαετίες αργότερα στην Κύπρο. Παρόμοια μπορεί να είναι η μελλοντική στάση του ΝΑΤΟ στις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας. Από την άλλη πλευρά, η ιστορία της περίοδου αποδεικνύει και ότι κανένα σχετισμό της δυνάμεων, όσο και αρνητικός και αν καταγράφεται, δεν μπορεί να αντέξει στα χτυπήματα της μαζικής οργανωμένης δράσης του εργατικού λαϊκού κινήματος. Αυτό αποδεικνύει η δράση του ΣΕΚΕ, που παρά τις όποιες αδυναμίες του και την πρόσφατη συγκρότησή του, μπόρεσε να συμβάλλει και να καθοδηγήσει τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες και την αντιπολεμική δράση στο στρατό. Αυτό απέδειξε κυρίως εκείνη την εποχή η νικηφόρα από την Βρυανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, που αντιμετώπισε όχι μόνο τους εμπόριους καπιταλιστές, αλλά και την υπεριαλιστική εκστρατεία που εξαπολύθηκε εναντίον της. Αντί λοιπόν οι λαοί να φοβούνται από την αστική προπαγάνδα, να ακολουθούν τους εκμεταλλευτές τους και να στρέφονται το ένας ενάντια στον άλλο, πρέπει να φοβήσουν τις καπιταλιστικές εξουσίες ότι ένας ενδεχόμενος νέος γενικευμένος υπεριαλιστικός πόλεμος θα επιταχύνει την ανατροπή τους.